το λεπτό. Με αρκετά φάτσα έγινε η κεφαλιά 1-1. Γκολ ισοφάριση για την Δόξα στο 51ο λεπτό. Αποστημένη μπάλα, αφού δεν κατάφερε να πάρει φάσεις μέσα από οργανωμένο παιχνίδι. Η Δόξα Μπόνιεβιτς ελευθερώθηκε, έκανε το σουτ, δύσκολη επέμβαση από τον Φιλιμίδη σε κόρνερ. Το τρίτο στο παιχνίδι για την Δόξα. Έγινε το λάθος εκεί από τον Μεντρά. Περιοχή, θα χάσει την μπάλα καθαρά. Καραλάμπος. Și este prima ocazie, da, veteranul în cazul lui Fortes își presează adversarul, este Artabe. Și avem pasă, Fortes, trage Fortes, se ducea bine, se ducea lângă bară. Primește Cristea, Cristea tambolat imediat. Gali Balea lui Spanu, Zacton Pablo, Cardano. Και στις μηχανές, η Δόξα έχει μειώσει σε περίπου. Γύρισμα, ο Μάγκλιτσα μπορεί να γυρίσει, κάνει το χέρι. Η Δόξα θέλει να βγει γρήγορα από την φύση. Αρτάβερ, κάνει το γέμισμα για τον Χατζηβασίλη, κατέβασε την τουρκική, κάνει το σούτ από δύσκολη ευθύνη. Ο Βάσκολο Αρτάβερ. Αρτάβερ στο Καρλός, κάνει την σέντρα, γύρισε από τον Αρτάβερ. Και πέναλτι. Το ζήτησε ο Μουχτάρης. Θα πληρώσει 8.500 ευρώ στην ΚΟΠ και αν χρησιμοποιήσεις έναν θα πληρώσεις 2.500. Αυτός θα παίξει με τους κεντρικούς αμυντικούς, τον Αρτάμπε και τον Τερβίτς. Αρτάμπε, ανεβαίνει ο Μιντίκης, αφήνει τους τρεις πίσω ο Λούκας. Αρτάμπε, Μιντίκης, γύρισμα προς τα πίσω, μπάλα στον Αρτάμπε και από εκεί στον Αλεξάνδρου. Λουίς Κάρλος, για να δούμε τον Ζαχαρίου εδώ. Θα προσπαθεί και τελικά. Τον Λέτσιαξ, το γύρισμα στην περιοχή θα απομακρύνει τη μεταγραφική περίοδο του για την ομάδα του κυρίου Μπέρκ, η οποία πατάει καλύτερα τον αγωνιστικό κόμμα. Σιγά σιγά θα δούμε και τις κινήσεις που θα γίνουν και από τους δύο. Τον Λέτσιαξ, Βόλιαβιτς, το καλύτερο. Και η Δόξα, ξανά χτίζει. Centrează de data asta, parcă mai bine. Jocul continuă și șutul lui Cristea este, dacă nu mă înșel, la un corner. După o recă îi revine. Lovitură de cap, nerevine. Marius Constantin. Pasă la margine, Artabe, centrare care... Carpopana, centrare bună! Acum a venit Popovic și postul jucător al Mediatului, al Vasluiului. Este singura modificare, într-o vară lăsând Σαρία πολύ γρασμένο το 1-0 Κωνστάς Δημός παρατηρεί τους παίκτες του εκτός των πρώτων μεσιά γραμμής εστί στο λόγο πριν το πέναλτι Βανίας πρέπει να παίρνει αυτός το ρόλο 10 λίγος δηλαδή πίσω από τον Βανή να γίνει τις επισκέψεις της για αυτή τη σεζόν στον Νίκος Πασκούδαλος της επιστροφή με τον καλύτερο τρόπο όλες αυτές οι νίκες εκτός έδρας ένας στους Πασος Μάρκου και ωραία η δίπλα του θα κάνει και την σέντρα και παλιά σε κόμμα